Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων του Capital. Ενώπιον της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτει ξανά τις τουρκικές προκλήσεις ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ ζητά να ασκηθούν πιέσεις. Λεπτομέρειες από τον Μάριο Καμιναρίδη. Καλησπέρα, Μάριε. Καλησπέρα, Στεφάνη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Την ίδια ώρα, την εκτίμηση ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταφέρουν να συμφωνήσουν σε ένα νέο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, στο οποίο θα περιλαμβάνονται περιορισμοί στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Ζωζέ Μπορέλ, Μάριε. Έτσι ακριβώς, Στεφάνη, είναι το έκτο πακέτο κυρώσεων πλέον εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στέφανη, να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες μας βρίσκεται σε εξέλιξη πλέον έναν παρεδό σε επίπεδο τεχνικών επιτροπών από όλες τις χώρες που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν διαφωνίες για το έκτο πακέτο πλέον κυρώσεων απέναντι στην Ρωσική Ομοσπονδία για την εισβολή στην Ουκρανία. Αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι για τα ενεργειακά. Πλέον φαίνεται ότι κάποιες χώρες θεωρούν ότι δεν είναι έτοιμη η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον και οι πολίτες να ζητήσουν αναλλακτικές πηγές, άμεσες αναλλακτικές πηγές ενέργειας και για το πετρέλαιο βέβαια και για το φυσικό αέριο. Είναι όλα εκεί πλέον, είναι μαραθώνια η κλήρωση απόψε, η σύνοδος απόψε, βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχει αισιοδοξία ότι θα βρεθεί λύση, απλώς κανείς δεν ξέρει πώς και πότε, όμως υπάρχει αισιοδοξία γιατί θέλουν να δώσουν αυτή τη στήριξη προς την Ουκρανία για να δείξουν εμπράκτως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται πλέον στο πλευρό και του Πρόεδρου Ζελένσκι και του δοκιμαζόμενου λαού της Ουκρανίας αυτή τη δεδομένη στιγμή μετά από την ρωσική και συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή εκεί. Και γι' αυτό είναι ένα δύσκολο παρεδόσιο. Αυτό όμως που έχουμε μία ενημέρωση και εμείς ως δημοσιογράφοι είναι ότι και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην ομιλία του απόψε, καλύτερα στην παρέμβαση του κύριου Αναστασιάδη απόψε, θα ενημερώσει τους Ευρωπαίους ηγέτες για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, επίσης για τα νέα τετελεσμένα από πλευράς της Τουρκίας στην περίκληση στην περιοχή της Αμοχώστου και να τους ενημερώσει για τις νέες ενέργειες από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΑΟΣ μας. Θα έχουν και μια θετική αναφορά πλέον από τον Πρόεδρο ότι έχει ξεκινήσει και η γιώτρηση σύμφωνα με αυτά που έχουμε ενημερωθεί και αυτά να ενημερώσει ο Πρόεδρος και θα είναι διήμερη η Σύνοδος Κορυφής, Στεφανή. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Μάρια Καμιναρίδη. Οι Ουκρανικές δυνάμεις ανακτούν έδαφος στη Χερσόνη. Η ρωσική πλευρά δεν έχει προς το παρόν κάνει κανένα σχόλιο όσον αφορά στις δηλώσεις του Κιέβου που κάνουν λόγο για τη δημιουργία αμυντικών γραμμών από τα ρωσικά στρατεύματα γύρω από τη Χερσόνα. Τη μοίρα της Μαριούπολης φαίνεται να ακολουθεί το Σεβεροντονέτσκ, καθώς έχουν ενταθεί επιθέσεις της Μόσχας εναντίον της πόλης. Στο Λουγκάνσκ, φιλορώσοι αυτονομιστές στρατιώτες φορτώνουν αβίδες και εξαπολύουν επιθέσεις κατά Ουκρανικών δυνάμεων. Οι Ουκρανοί αντιστέκονται. Στόχος είναι να κοπούν οι γραμμές ανεφοδιασμού της Ουκρανίας και να πνιγεί το Σεβεροντονέτσκ. Στο επίκεντρο της επιχείρησης βρίσκεται η Πόποσνα, μια ολοσχερώς κατεστραμμένη πόλη όπου υπάρχουν ακόμα σωρίστους δρόμους. Ο στόχος είναι φυσικά η περικύκλωση. Στις μάχες της πόλης, οι απώλειες των επιτιθέμενων δυνάμεων είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές των υπερασπιστών. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα πλάνα που υποστηρίζει ότι δείχνουν ρωσικά μαχητικά να κάνουν επιθέσεις σε ουκρανικούς στόχους. Κατά τη διάρκεια των εξόδων, πιλότοι που επιχειρούσαν σε εξαιρετικά χαμηλά υψόμετρα πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές με ρουκέτες εναντίον ουκρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το Υπουργείο. Η Γαλλίδα Υπουργός Εξωτερικών επισκέφθηκε την πόλη Μπούτσα τη Δευτέρα. Το πράστιο αυτό στα περίχωρα του Κιέβου ήταν η τοποθεσία όπου άμαχοι σφαγιάστηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις τον Απρίλιο. Πρέπει να πούμε ότι αυτό δεν θα είχε συμβεί ποτέ και δεν θα ξαναγίνει. Θέλω να τους ευχηθώ το καλύτερο, να επιστρέψει η ειρήνη όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Αυτό θέλουν και οι ίδιοι, το έχετε ακούσει.
Η Γαλλία στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας μαζί με τους συμμάχους της και τους φίλους της και θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να επιστρέψει η ειρήνη. Την ίδια ώρα στις Βρυξέλλες, Ουκρανοί υπήκοοι διαδήλωσαν εναντίον των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας την υιοθέτηση εμπάργκο πετρελαίου και άλλες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Σε ανοιχτή επικοινωνία με την Ελλάδα, η Κυπριακή Δημοκρατία καταβάλει κάθε προσπάθεια και προβαίνει σε διαβήματα με σκοπό τον τερματισμό της ομοιρίας των δύο ελληνικών πλοίων στον Περσικό κόλπο. Καλά στην υγεία το δηλώνει ο Κύπριος ναυτικός που βρίσκεται στο ένα εκ των δύο πλοίων. Σε άμεση συνεργασία, Υπουργείο Εξωτερικών και Υφυπουργείο Ναυτιλίας καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια και διαβήματα προς την πρεσβεία του Ιράν με στόχο τον άμεσο τερματισμό της ομοιρίας του πληρώματος των δύο ελληνικών πλοίων που καταλήφθηκαν την περασμένη Παρασκευή από τους φρουρούς Επανάστασης. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, ο Κύπριος ναυτικός, ο οποίος είναι καπετάνιος στο ένα από τα δύο πλοία και βρίσκεται ανάμεσα στους ομοίρους και η άκρα υγείας, όπως και το υπόλοιπο πλήρωμα. Το ΟΣΤΕΦ Υπουργείο Ναυτιλίας και το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με την οικογένεια του Κύπρου Ναυτικού. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Κύπρος Ναυτικός είναι καλά στην υγεία του. Είναι σε θέση να επικοινωνεί με την οικογένειά του και την σύζυγό του, ενώ σύμφωνα με όσα τους μεταφέρει, οι συνθήκες κράτησης δεν είναι απάνθρωπες. Στόχος να ολοκληρωθεί ομαλά το περιστατικό το συντομότερο δυνατό μέσα από τις διπλωματικές ενέργειες αλλά και τα διαβήματα, στα οποία προβαίνει η Κυπριακή Δημοκρατία στη συνεργασία και με την Ελλάδα. Η επίσημη Ιρανική λιμενική αρχή υποστηρίζει ότι ο επίσημος λόγος κατάληψης των δύο τάνκερ ήταν ότι προέβησαν σε θαλάσσιες παραβιάσεις, χωρίς να δίνει περαιτέρω διευκρινήσεις και να αρκείται σε μια έρευνα που διεξάγεται με βάση αποδείξεις και έγγραφα. Από την άλλη, οι φρουροί της Επανάστασης απειλούν ότι θα προχωρήσουν στην κατάληψη και άλλων ελληνικών τάνκερ στον Περσικό κόλπο, αν η Ελλάδα συνεχίσει παράνομες ενέργειες στοχεύοντας 17 ελληνικά πλοία που βρίσκονται στην περιοχή. Αναστέλλεται από την 1η Ιουνίου η υποχρέωση για χρήση προστατευτικής μάσκας σε εσωτερικούς και κλειστούς χώρους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι και οι επισκέπτες άνω των 12 ετών σε νοσοκομεία, οίκους ευγυρίας, κλειστές δομές ευπαθών ομάδων, εξωτερικά ιατρία νοσηλευτηρίων, ιατρικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης και μέσα μαζικής μεταφοράς. Από την 1η Ιουνίου επιτρέπονται οι επισκέψεις σε ασθενείς σε δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια με μέγιστο αριθμό τα 2 άτομα ανά ημέρα με την προσκόμιση τεστ ταχείας ανείχνευσης αντιγόνου ή PCR ισχύως 48 ώρων για άτομα άνω των 6 ετών. Καταργείται επίσης το σχέδιο δράσης για την ομαλή διεξαγωγή πτήσεων και λειτουργία των αερολιμένων και των λιμανιών. Όλοι οι ταξιδιώτες που φτάνουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, ανεξαρτήτως από τη χώρα προέλευσής τους, δεν θα υποχρεούνται να επιδεικνύουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης ή αρνητικού αποτελέσματος από εξέταση PCR ή ταχείας ανείχνευσης αντιγόνου. Νέες οδηγίες εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας για την ευλογία των πιθήκων για κρούσματα και επαφές. Μικρός ο κίνδυνος στην Κύπρο, αναφέρει το Υπουργείο, αφού μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί ύποπτο περιστατικό στη χώρα μας. Μικρός ο κίνδυνος στην Κύπρο, αναφέρει για την ευλογία των πιθήκων το Υπουργείο Υγείας, το οποίο εξέδωσε σήμερα νέες οδηγίες. Το Υπουργείο ενημερώνει ότι η μετάδοση του ιού είναι συχνή από ζώο σε άνθρωπο και γίνεται άμεση επαφή με αίμα, σωματικά υγρά, δερματικές ή βλενογονικές βλάβες μολυσμένων ζώων και κατανάλωση ανεπαρκώς μαγειρεμένου κρέατος και άλλων ζωικών προϊόντων μολυσμένων ζώων. Από άνθρωπο σε άνθρωπο μετάδοση δεν είναι συχνή, ωστόσο μπορεί να μεταδοθεί με την στενή επαφή ή μέσω του πλακούντα από την μητέρα στο έμπριο. Επιβεβαιωμένο κρούσμα θεωρείται άτομο με εργαστηριακή επιβεβαίωση λίμωξης από τον ιό της ευλογιάς των πιθήκων μέσω δοκιμασίας PCR που έχει την έναρξη συμπτωμάτων από την 1η Μαρτίου του 2022 και μετά. Πιθανό κρούσμα θεωρείται το άτομο με εξάνθημα γνώση αιτιολογία σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος. Τα συμπτώματα της ευλογιάς των πιθήκων είναι πυρετός, ραχυαλγία, κόπωση, κεφαλαλγία και λεμφαδενοπάθεια. Στενές επαφές κρούσματος ευλογιάς των πιθήκων αποτελούν σεξουαλικό σύντροφο στο άτομο που διαβιούν στο ίδιο και οικό και παρόμοιο περιβάλλον, άτομα που έκαναν κοινή χρήση ρουχισμού, ηματισμού, σκεύων κτλ. Ενώ όσο το κρούσμα είχε εξάνθημα, άτομα που έκαναν κοινή χρήση εργασιακού χώρου και γραφείου με το κρούσμα για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι φροντιστές ενός κρούσματος ευλογιάς των πιθήκων κατά την περίοδο που αυτό είχε συμπτώματα, χωρίς την χρήση κατάλληλου ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού, οι επαγγελματίες υγείας που είχαν επαφή με κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων και συνεπιβάτες κρούσματος σε απόσταση 1-2 θέσεων περιμετρικά του κρούσματος, ενώ σου αυτό ήταν συμπτωματικό σε αεροπλάνο, λεωφορείο ή τρένο σε ταξίδι διάρκειας περισσότερο των 8 ώρων.
Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα θα πρέπει να απομονώνονται από 2-4 εβδομάδες. Θα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με ανοσοκατασταλμένα άτομα και την επαφή με κατοικίδια θηλαστικά και ιδιαίτερα τροκτικά λόγω της πιθανότητας μετάδοσης από άνθρωπο σε κατοικίδιο. Οι στενές επαφές επιμονωμένων περιστατικών θα πρέπει να αποφεύγουν επίσης την επαφή με κατοικίδια θηλαστικά και ιδιαίτερα τροκτικά. Οι στενές επαφές δεν αυτοπεριορίζονται παρά μόνο αν εμφανίσουν ύποπτα συμπτώματα. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, η Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή Εμβολιασμών εισηγήθηκε όπως για την πρόληψη της ευλογίας των πιθήκων μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εμβόλιο Vaccinia Ankara. Το εν λόγω εμβόλιο έχει λάβει άδεια από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων το 2013 για την πρόληψη της ευλογίας και το οποίο συνιστάται σε σχήμα 2 δόσεων. Το εμβόλιο Vaccinia Ankara, το οποίο έχει λάβει άδεια από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, εισηγείται η Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή Εμβολιασμών του Υπουργού Υγείας για την πρόληψη ευλογιάς των πιθήκων. Το σχετικό εμβόλιο συνιστάται σε σχήμα 2 δόσεων. Το εν λόγω εμβόλιο προτείνεται διεθνώς με αναφερόμενη αποτελεσματικότητα 85%. Συστήνεται όπως το εμβόλιο είναι διαθέσιμο για την στοχευμένη χορήγησή του σε συγκεκριμένες ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως επαγγελματίες υγείας που θα κληθούν να διαχειριστούν πιθανά ύποπτα επιβεβαιωμένα περιστατικά πριν ή μετά την έκθεσή τους και σε άτομα στενές επαφές επιβεβαιωμένου περιστατικού μετά την έκθεσή τους. Συστήνεται όπως το εμβόλιο χορηγείται εντός 4 ημερών από την ημερομηνία έκθεσης για την πρόληψη εμφάνισης της νόσου. Η Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή Εμβολιασμών, συνεργασία με τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, παρακολουθεί τα επιδημιολογικά δεδομένα και επιφυλάσσεται να διαφοροποιήσει το πλάνο αναλόγως των εξελίξεων. Άλλο ένα περιστατικό δαγκώματος σωφήνας καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες. Αυτή τη φορά ένα 11χρονο παιδάκι νοσηλεύεται στο Μακάριο καθώς δέχθηκε δάγκωμα από φίνα ενώ έπαιζε στην αυλή του σπιτιού του. Στην εντατική του Μακάρι νοσοκομείου νοσηλεύεται 10χρονο παιδάκι μετά από δάγκωμα φίνας. Το παιδάκι φαίνεται να δέχθηκε το δάγκωμα ενώ έπαιζε στην αυλή του σπιτιού του στη Λεμεσό το περασμένο Σάββατο. Η κατάσταση του 11χρονου παιδιού, το οποίο έχει δαγκώσει φίδι, δηλητηριώδες, είναι σταθερή, παρακολουθείται και μπαίνει σταδιακά βελτιωμένη. Στο αγοράκι χορηγήθηκε αντιοφικός ορός και είναι σε καλή κλινική εικόνα, ωστόσο παραμένει για νοσηλεία στη μονάδα δυτικής θεραπείας. Σύμφωνα με τον επιστημονικό διευθυντή του Μακάρι νοσοκομείου, 3 περιστατικά φέτος χρειάστηκαν νοσηλεία στην εντατική του νοσοκομείου. Καθημερινές οι αφήξεις μεταναστών στα κυπριακά παράλια. Μετά την άφηξη 2 σκαφών στο Κάβο Γκρέκο και 3ο σκάφος στο Νακάμα. Το σκάφος προερχόμενο από τα τουρκικά παράλια μετέφερε στη διάρκεια της νύχτας σε περιοχή κοντά στον κόλπο της Λάρας 30 Σύρους πρόσφυγες. Οι 5 ύποπτοι όσο διακινητές μεταναστών στο Κάβο Γκρέκο τέθηκαν υποκράτηση για 5 ημέρες. Γύρω στις 5.30 το πρωί, πολίτης μας ενημέρωσε ότι στην περιοχή του Ακάμα, παρά τον Άγιο Γεώργιο Μπέιας, χρειάθηκε ομάδα ανδρών να κινούνται πεζοί προς την περιοχή Αγίου Γεωργίου. Μέλη της αστυνομίας μετέβηκαν άμεσα στην περιοχή, όπου διαπίστωσαν ότι πρόκειται για 30 άτυπους μετανάστες ηλικίας από 17 μέχρι 40 χρόνων, 2 εξ αυτών είναι ανήλικοι. Στο μέρος εκεί έχουν μεταβεί όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, αστυνομία, υπηρεσία αλλοδαπών και μεταναστεύσης, υπηρεσία ασύλου, πολιτική άμυνα, για σκοπούς ανάκρισης, καταγραφής των στοιχείων τους, αλλά και παροχή οποιασδήποτε βοήθειας χρειάζονται. Ακολούθως θα μεταφερθούν στο κέντρο φιλοξενίας στην Πορτογαλία. Μέχρι τα τέλη Ιουνίου πρόκειται να καταβληθεί στους δικαιούχους η ΕΦΑΠΑΞ χορηγία για στήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού λόγω της ακρίβειας. Από το μέτρο θα επωφεληθούν σχεδόν 70.000 άτομα. Σχεδόν 70.000 άτομα πρόκειται να επωφεληθούν από την ΕΦΑΠΑΞ χορηγία για στήριξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού στο πλαίσιο αντιμετώπισης των πληθωριστικών πιέσεων και της ακρίβειας. Της ΕΦΑΠΑΞ χορηγίας επωφελούνται 6 κατηγορίες δικαιούχων. Τους δικαιούχους του επιδόματος τέκνου, όπου το επιδόματο τέκνο λαμβάνονται υποψή τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους, και έτσι για τους πιο ευάλωτους, αυτοί που έχουν εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ, θα καταβληθεί ΕΦΑΠΑΞ ποσό ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί μέχρι 18 ετών. Για αυτούς καλύπτονται γύρω στις 6.500 νοικοκυριά. Η επόμενη κατηγορία που αφορά γύρω στις 13.000 νοικοκυριά είναι αυτοί που έχουν εισοδήματα
μεταξύ 10.000 και 19.500 ευρώ, ετήσια εισοδήματα του προηγούμενου έτους πάντα μιλούμε, όπου αυτοί θα λάβουν εφάπαξη ποσό 120 ευρώ για κάθε παιδί μέχρι 18 ετών. Η τρίτη κατηγορία αφορά 1.800 νοικοκυριά, όπου τα εισοδήματα τους κυμαίνονται μεταξύ 19.500 και 29.000 ευρώ. Αυτοί θα λάβουν εφάπαξη ποσό 100 ευρώ για το τρίτο ή και επιπλέον παιδί μέχρι 18 ετών. Άρα αυτή η κατηγορία πρέπει να έχουν τρία παιδιά και πάνω για να λάβουν το εφάπαξη ποσό. Διευκρινίζουμε εδώ. Η τέταρτη κατηγορία που αφορά 1.500 νοικοκυριά είναι αυτοί που έχουν εισοδήματα από 29 μέχρι 39.000 ευρώ, όπου θα λάβουν 80 ευρώ για το τρίτο ή και τα περισσότερα παιδιά. Και η πέμπτη κατηγορία είναι αφορά 1.000 παιδιά, είναι αυτοί που έχουν από 39 μέχρι 49.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα, που θα λάβουν 60 ευρώ για το τρίτο ή και τα επιπλέον τέκνα μέχρι 18 ετών. Η τελευταία κατηγορία που αφορά τους δικαιούχους του τουλάχιστον εγγυημένου εισοδήματος, όπου αυτοί θα λάβουν το εφάπαξη ποσό 100 ευρώ για τον αιτητή, 50 ευρώ για τον σύζυγο και 25 ευρώ για κάθε παιδί, που για στο λάχιστον κυβερνητικό εισόδημα τα παιδιά είναι μέχρι 28 ετών, δεν μέχρι 18 όπως είναι στο επίδομα τέκνου. Το εφάπαξ ποσό υπολογίζεται στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων και στην σύσταση έκας του νοικοκυριού. Οι δικαιούχοι θα πρέπει απαραίτητα να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό Επιδόματος Τέκνου ή και στο Μικρό του Ελάχιστου Κειμένου Εισοδήματος ή και στο Μητρό Λειπτών Δημόσιου Βοηθήματος. Η εφάπαξ χορηγία θα καταβληθεί αυτόματα στους δικαιούχους χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης με τραπεζικό έμφασμα στους λογαριασμούς των δικαιούχων, στους οποίους καταβάλλεται και το αντίστοιχο επίδομα. Η εφάπαξ χορηγία θα καταβληθεί μόνο μία φορά και όχι αργότερα από τα τέλη Ιουνίου του 2022. Η ακριβή ημερομηνία θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Το εφάπαξ ποσό δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των συνολικών εισοδημάτων για τον καθορισμό του δικαιώματος ή της εισοδηματικής κατηγορίας που εμπίπτει ΕΚΑ στους δικαιούχους στο σχέδιο που ήδη συμμετέχει. Στη σύλληψη τριών προσώπων για κλοπή αυτοκινήτου, κατοχή σε διαρρηκτικών εργαλείων και παράνομη κατοχή περιουσίας προχώρησε η αστυνομία στη Λεμεσό. Τα τρία πρόσωπα επιχείρησαν να διαφύγουν και ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους της πόλης. Σκόρπιες και κάποια άλλα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούσαν για να αποκόψουν τον καταλήτη του συγκεκριμένου οχήματος, όπου εντοπίστηκαν να προσπαθούν να κλέψουν σε συγκεκριμένο χώρο. Δηλαδή στις 29 Πέτρου και γύρω στις 2.30 ξημερώματα, μετά από πληροφορία, εντοπίστηκαν τρία πρόσωπα. Ένα εκ των οποίων είχε τοποθετήσει κρίκον και προσπαθούσε να αποκόψει τον καταλήτη ενός οχήματος. Αμέσως συνελήφθη για αυτόφορο αδίκημα, ενώ στη συνέχεια μετά από έρευνες που έγιναν στις οικίες τους, εντοπίστηκαν ακόμα τρεις καταλήτες. Και συνελήφθηκαν και οι τρεις για τα αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη πλημελήματος, κλοπής, κακόβουλης ζημιάς και παράνομης κατοχής περιουσίας. Και οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διαδάγματος προσωποκράτησης, όπου και εκδόθηκε διάδαγμα προσωποκράτησης για 7 μέρες. Άγνωστοι σκότωσαν και κρέμασαν αλεπούς σε μπασκέτα καλαθόσφαιρας έξω από την εκκλησία της Αγίας Μαρίνας στο Δασάκι Άχνας, στον ιδιόκτητο χώρο της εκκλησίας που χρησιμοποιείται ως ο χώρος στάθμευσης. Στις πληροφορίες που έχουμε πρέπει οι αλεπούς να ήταν εκεί ίσως εδώ και 2-3 μέρες. Επίσης οι πληροφορίες να λένε ότι οι πολίτες την είχαν δει, δεν έκαναν κάτι και τελικά μας ενημέρωσαν εμάς ως κόμμα πολίτης με φωτογραφίες κτλ. Και άμεσα ειδοποιήθηκαν οι βρετανικές βάσεις στο SBA, είναι μέσα στο χώρο των βρετανικών βάσεων, όπου οι αλεπούς ήταν εκεί μέχρι την Κυριακή τα μεσάνυχτα, γιατί βάλαμε στην ανακοίνωσή μας ότι την κατέβασαν την Κυριακή το πρωί και λέμε εμείς ότι οι νέες πληροφορίες την κατέβασαν σήμερα το πρωί και στη συνέχεια ειδοποιήθηκαν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, όπου βρίσκεται στη Λευκοσία για να γίνει νεκροψία για να διαφανεί τι ακριβώς έγινε. Το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει ότι το ωράριο λειτουργίας των εμβολιαστικών κέντρων κατά της νόσου COVID-19 μεταβάλλεται από σήμερα Δευτέρα 30 Μαΐου. Τα εμβολιαστικά κέντρα σε όλες τις επαρχίες θα λειτουργούν από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το απόγευμα για τις ημέρες Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και δεν θα λειτουργούν πλέον τα Σάββατα.
Εκτός συνόρων για τη συνέχεια βρέθηκαν τα συντρίμια του αεροπλάνου που συνετρίβει στο Νεπάλ, από τα οποία ανασύρθηκαν 14 σωροί. Συνολικά 22 οι επιβαίνοντες του αεροσκάφους της Tara Air που χάθηκε από τα ραντάρ το πρωί της Κυριακής. Εντοπίστηκαν τα συντρίμια μικρού αεροσκάφους με 22 επιβαίνοντες που συνετρίβει σε πλαγιά στο Νεπάλ. Μέλη της ομάδας διάσωσης ανέσυραν 14 σωρούς. Οι έρευνες συνεχίζονται. Το δικινητήριο αεροσκάφος με προορισμό την πόλη Τζόμψον, σημείο αναχώρησης επιβατών για τα Ιμαλάια, χάθηκε από τα ραντάρ το πρωί της Κυριακής. Το Νεπάλ έχει κάκιστο ιστορικό ως προς την ασφάλεια των πτήσεων. Στα δικά μας τελέστηκαν την Παρασκευή τα αποκαλυπτήρια του γλυπτού του αείμνηστου γιατρού Αμερίκου Αργυρίου. Τα αποκαλυπτήρια, με συγχωρείτε, τέλεσε ο πρόεδρος Αναστασιάδης, ο οποίος εξήρε το έργο του παιδίατρου που άφησε τη σφραγίδα του στην κοινωνία. Ο Αμερίκος Αργυρίου υπηρέτησε με όραμα και ανιδιοτέλεια την παιδιατρική επιστήμη και αποτελεί φάρο και παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας, ανέφερε το βράδυ της Παρασκευής ο πρόεδρος Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης κατά την τελετή αποκαλυπτηρίων μνημείου του αείμνηστου παιδίατρου που τοποθετήθηκε στο παραθαλάσσιο πολυτουρκικό πάρκο της επίχωσης Λεμεσού. Μαζί με τον Δήμαρχο Λεμεσού Νίκο Νικολαίδη και τον πρόεδρο του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής και γιο του Αμερίκου Αργυρίου, Δόκτωρ Αργύρη Αργυρίου, ο πρόεδρος Αναστασιάδης τελέσε τα αποκαλυπτήρια του έργου του καλλιτέχνη Χρήστου Μίχλη, στο οποίο ο αείμνηστος γιατρός κάθεται σε ένα σκαμνί και εξετάζει με το στιθοσκόπιο ένα κοριτσάκι. Ο αείμνηστος Αμερίκος Αργυρίου, τιμώντας ως ένας αληθινός εκφραστής τον όρκο του Ιπποκράτη, υπηρέτησε με όραμα και ανιδιοτέλεια την παιδιατρική επιστήμη. Ύψωστη προτεραιότητα του αποτέλεσε η υγεία των παιδιών, επιδιώκοντας την διασφάλιση της υψής της δυνατής επιστημονικής στήριξης. Αυτός επιφανής Λεμεσανός που πανάξει ατιμάται από τον Δήμο Λεμεσού είναι ο γιατρός Αμερίκος Αργυρίου. Μέσα στα δύο χρόνια που πέρασαν από τότε που έφυγε, έχουμε όλοι διαπιστώσει πόσο πραγματικά αποδεκτός, αγαπητός, αλλά και χρήσιμος υπήρξε για την κοινωνία μας. Νιώθω έντονα όμως την ανάγκη, σαν οικογένεια, να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Αναστασιάδη. Τα αποκαλυπτήρια τελέστηκαν στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού. Στους κήπους του Ιδρύματος του Αγίου Στέφανου φιλοξενήθηκε το Σαββατοκύριακο η Ανοιξιάτικη Γιορτή, μια γιορτή για μικρούς και μεγάλους. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας. Κάθε προσδοκία ξεπέρασε η ανταπόκριση του κόσμου στην 11η ετήσια αιμοδοσίας μνήμη του υποσμηναγού Πανίκου Ερωτοκρήτου που έχασε την ζωή του στην άσφαλτο. Την αιμοδοσία διοργάνωσε η αστυνομική διεύθυνση Λεμεσού, η οικογένεια του εκλειπώντος, η φαρμακοβιομηχανία Ρεμέτικα και το αθλητικό σωματείο Αναγέννηση Προσφύγου Λεμεσού. Η αιμοδοσία διοργανώθηκε σε αίθουσα εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου Χαβούζας, όπου παρόνονταν και αρχηγός αστυνομίας Στέγιος Παπαθεοδόρου, υπό την αιγίδα του οποίου τελούσε και η αιμοδοσία. Χορηγός επικοινωνίας ήταν τηλεόραση του Capital. Παρακολουθήσαμε το ρεπορτάζ για τη συγκινητική ανταπόκριση του κόσμου στην αιμοδοσία στη μνήμη του υποσμηναγού Πανίκου Ερωτοκρήτου στη Λεμεσό. Η αιμοδοσία τελούσε υπό την αιγίδα του αρχηγού αστυνομίας. Και να πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ για τον Άγιο Στέφανο. Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε το Σάββατο εκδήλωση του Ιδρύματος Αγίου Στέφανος Ανοιξιάτικη Γιορτή. Η γιορτή φιλοξενήθηκε στους κήπους του Αγίου Στέφανου. Η Ανοιξιάτικη Γιορτή περιλάμβανε πολλά παιχνίδια και δραστηριότητες για να διασκεδάσουν τα παιδιά, αγορά με χειροτεχνίες, εργατέχνη, street food, live link, πολιτιστικές ομάδες χορού και μουσικής και πολλές άλλες εκπλήξεις. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Άντρες Αναστασιάδη. Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ Mobile Vodafone με την απόλυτη ελευθερία επικοινωνίας. Απόλαυσε απεριόριστη επικοινωνία στο πιο γρήγορο δίκτυο κινητή στην Ευρώπη από μόνο 28 ευρώ το μήνα. Στον Πόλη Χαραλάμπους για την αθλητική μας ενημέρωση. Πόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα Στέφανη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Να ξεκινήσουμε με τον πρωταθλητή Απόλλωνα που έχει κάποια νέα σήμερα.
Καταρχήν ανακοινώθηκε το μεσημέρι, ανακοινώθηκαν τρεις επεκτάσεις συμβολέων, με τους Ανδρέα Παναγιώτου Φιλιώτη μέχρι το 24, με τον Αμίν Χαμάς μέχρι το 24 και με τον Δημήτρη Δημητρίου μέχρι το 25. Να πούμε ότι για τον Φάνο Κατελάρη υπάρχει εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις. Ο ποδοσφαιριστής προβάλλει ψηλές απαιτήσεις σύμφωνα με τον Απόλλωνα και για την ώρα δεν υπάρχει συμφωνία. Μάλιστα από τον Απόλλωνα βγαίνει ότι ο Κατελάρης θέλει τα διπλάσια από τα λεφτά που εισέπραξε τα τελευταία δύο χρόνια στη λεμεσανή ομάδα. Η πλευρά του παίχτη λέει ότι έχει προτάσεις και από Κύπρο αλλά και από εξωτερικό. Θα μάθουμε τις επόμενες μέρες αν τελικά ο Κατελάρης θα μείνει στο Κολόσι ή θα πάει σε άλλη επαγγελματική στέγη. Στην Ομόνοια είχαμε κάποιες μη ανανεώσεις, αναμενόμενες βέβαιως όλες αυτές οι περιπτώσεις. Μιλάμε φυσικά για τις περιπτώσεις του Μποτεάκ, του Κίκο, του Χούμποτσα που έχουν λήξει τα συμβόλαιά τους. Ο Κίκο πάει στην ανόρθωση, άλλοι δύο περισσότερο λόγω ηλικίας νομίζω δεν συνεχίζουν, ειδικά ο Χούμποτσα που είναι στα 36 του χρόνια. Και επίσης για τον Ζόχο, μια πληροφορία που πήραμε σήμερα το μεσημέρι, λέει ότι αν και έχει συμβόλαιο με την Ομόνοια για ακόμα δύο χρόνια, ή θα τον πουλήσουν στο εξωτερικό ή θα δοθεί δανεικό για την επόμενη σεζόν για να μην παίρνει θέση στον κατάλογο Α, γιατί είναι πλέον 23-24 χρόνων ο Νιγηριανός τερματοφύλακας. Να αναφέρουμε τέλος ότι απόψε θα είναι η καθιερωμένη γιορτή της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου που θα τιμηθούν οι κορυφαίοι της σεζόν που έληξε πριν μια εβδομάδα. Να πούμε ότι ο προπονητής του Απόλλωνα, ο Αλεξάνδερ Τσόρνικερ, που ήταν ο προπονητής της χρονιάς, αν και είναι σε διακοπές, ήρθε στην Κύπρο για να πάρει το βραβείο του και στη συνέχεια θα αναχωρήσει ξανά για διακοπές. Θα έχει επικοινωνία φυσικά με τον πρόεδρο Κίρτζη και τον τεχνικό διευθυντή Πέτρο Κορναφή για να ασχολούνται με τα θέματα σχεδιασμού της ομάδας για τη νέα σεζόν. Αυτά είναι τα σημαντικότερα νέα. Στέφανε. Σε ευχαριστούμε πολύ και πριν κλείσουμε κυρίες και κύριοι να δούμε την κίνηση των μετοχών στο χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, τις ισοτιμίες συναλλάγματος και την πρόγνωση για τον καιρό. Το χρηματιστηριακό δελτίο είναι μία προσφορά της Total Care. Η Total Care κοντά στην οικογένεια, στο παιδί, μαζί στην καταπολέμηση της πανδημίας και αποδεδειγμένα δίπλα σας με μια μοναδική προσφορά. 50 ιατρικές μάσκες παιδικές συνηλίκων τύπου 2R με υψηλό δείκτη προστασίας πέραν του 98% και 2 αντισηπτικά gel Total Care και Silk 60 και 85 ml στην ανεπανάληπτη ειδική τιμή των 5,99€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Θα τις βρείτε σε όλα τα καλά καταστήματα, υπεραγορές και φαρμακεία. Και στο κατάστημά μας Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 72α Στρόβολος. Total Care. We Care. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 14 βαθμούς σε ψηλότερο ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα ανεφθεί στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, 26 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 28 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς σε ψηλότερο ορεινά. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων για άτομα με απώλεια ακοής. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.